σαν έτοιμο από καιρό το γεωτρύπανο της Exxon Mobil έριξε άγκυρα στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ και πλέον η κλεψίδρα αδειάζει για την έναρξη της πολυαναμενόμενης γεώτρησης. Το υπερσύγχρονο στενά Icemax βρίσκεται από χθες βράδυ σε διαδικασία σταθεροποίησης στο στόχο Δελφίνη με τα 4 υποστηρικτικά σκάφη και ελικόπτερα να πηγαινοέρχονται από και προς το λιμάνι Λεμεσού, μεταφέροντας το πλωτογείο τρύπανο, υλικά, εξοπλισμό και προσωπικό. Στόχος του Αμερικανικού κολοσσού ξημερώματα 5η στο τρυπάνι να κατέβει στο τεμάχιο 10, στέλνοντας ανήμερα της επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους μήνυμα σε άγκυρα και κατεχόμενα πως τίποτα δεν το σταματά. Αμέτωχη δεν θα μπορούσε να μείνει η Ουάσιγκτον, η οποία από την πρώτη στιγμή απέστειλε στην ευρύτερη περιοχή αμερικανικά πολεμικά σκάφη του εκτού στόλου, τα οποία και θα παραμείνουν εκεί μέχρι την ολοκλήρωση και της δεύτερης γεώτρησης το 10. Η Λευκοσία πάντως κρατά χαμηλούς τους τόνους με τον Γιώργο Λακοτρύπη να διαμηνεί πως οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχιστούν απρόσκοπτα και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Το σημαντικό για μας είναι να προχωρήσει και η γεώτρηση απρόσκοπτα, και όταν εννοώ απρόσκοπτα εννοώ τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, και ευελπιστούμε για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έκκληση προς όλους απευθύνει η κυβέρνηση. Να παραμείνουμε ψύχρεμοι και να μην τροφοδοτούμε ένα παιχνίδι δημοσιότητας που δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει στην πραγματική επιτυχία του προγράμματός μας. Αυτά την ώρα που η Άγκυρα σε κατάσταση πανικού απειλεί θεούς και δαίμονες. Ενδεικτικό και το χθεσινό ξέσπασμα του πρώην αρχηγού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο αντιπολιτευτικό Halk TV. Böyle bir durumda samimi açık olarak söylüyorum. Çağırsınlar, çağırmasınlar, silahımı alır giderim.